Ένα ροζ ποτάμι κατέκλυσε χθες την Πάτρα. Με σύμμαχο τον καλό καιρό, οι γυναίκες έστειλαν μήνυμα ζωής, μήνυμα ελπίδας ότι η πρόληψη σώζει ζωές. Το ραντεβού είχε δοθεί στις 10.30 το πρωί στην πλατεία Υψηλών Αλωνίων. Εκεί τα μέλη του Συλλόγου Άλμα Ζωής αλλά και εκπρόσωποι φορέων μίλησαν στις χιλιάδες γυναίκες για την ανάγκη της πρόληψης. Ο καρκίνος του μαστού, αν διαγνωστεί έγκαιρα, θεραπεύεται. Ενημερώνουμε, αλλά και όλοι εδώ μαζί διαδηλώνουμε, διεκδικούμε και απαιτούμε ένα δημόσιο σύστημα υγείας που θα φροντίζει για όλους και πάνω απ' όλα για τους πλέον αδύναμους από τους συμπολίτες μας. Την ανοιχτή πρόσβαση στα καινοτόμα ογκολογικά φάρμακα που χαρίζουν ελπίδα και ζωή και που αξίζει κάθε ασθενής ανεξαρτήτως φύλου, ηλικίας, χρώματος, οικονομικής κατάστασης να τα έχει. Ευαισθητοποιούμε τη γυναίκα, ευαισθητοποιούμε τους πάντες με το σημερινό δυναμικό, με τη σημερινή δυναμική παρουσία μας σε όλη την Πάτρα, σε όλη την Αχαΐα, σε όλη την Ελλάδα. Ευχαριστούμε το Άλμα Ζωής που έχει ξεκινήσει εδώ και χρόνια αυτό τον αγώνα, γιατί η πρόληψη σημαίνει υγεία, σημαίνει ποιότητα ζωής. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου κάλεσαν όλες και όλους να περπατήσουν μαζί με γυναίκες που έχουν βιώσει την εμπειρία του καρκίνου του μαστού. Ο συμβολισμός είναι το βήμα από το σκοτάδι, την κατάθλιψη και την αρρώστια στη ζωή, στο φως και την ελπίδα. Τα έσοδα που συγκεντρώθηκαν από τα μπλουζάκια και τα αναμνηστικά θα αξιοποιηθούν για τη διεξαγωγή προγραμμάτων από το Άλμα Ζωής νομού Αχαΐας, καθώς και την αγορά και παροχή χρηστικών ειδών στην ανασφάλιστη άπορη γυναίκα.